Αισθάνομαι μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή και ένα ιδιαίτερο βάρος ως συμπολίτη σας πια. Και Δήμαρχε, μου δίνεις και το δικαίωμα να σε κρίνω τώρα ως πολίτης εδώ. Δεν ξέρω αν θα έρθω να σε ψηφίσω κιόλας, θα το σκεφτώ πολύ αυτό. Μου φαίνεται όμως ότι μπορεί να συμβεί. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι σήμερα μου έχετε επιφυλάξει μια πολύ ζεστή υποδοχή και είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα, μέρα γιορτής. Και θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς για αυτήν την υποδοχή, για τη φιλοξενία και για την τιμή που μου κάνετε. Μεγάλη τιμή να είμαι επίτιμος Δημότης Καλύμνου. Επιτρέψτε μου επίσης, εκ μέρους όλων των Ελλήνων, να σε ευχαριστήσω και στο πρόσωπό σας να ευχαριστήσω και όλους τους Δωδεκανήσιους. Γιατί όχι μόνο φυλάτε θερμοπύλες στο Αιγαίο, αλλά και γιατί δίνετε με πείσμα, με αποφασιστικότητα και με επιτυχία τη μάχη της προκοπής, της ανάπτυξης, της μόρφωσης, να κρατήσετε τούτον τον τόπο όρθιο σε δύσκολες στιγμές και σε δύσκολες πολλές φορές συνθήκες, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα. Ξέρω πόσες ιδιαίτερες δυσκολίες συνεπάγεται η ζωή στο νησί. Τα είπατε άλλωστε πριν από λίγο, τα είπε και ο Δήμαρχος και ο Έπαρχος, προβλήματα συγκοινωνίας, σύνδεσης με το κέντρο, αλλά και προβλήματα που συνδέονται με την πρωτογενή παραγωγή, με την παρουσία του κράτους και το αίσθημα ασφάλειας που είναι απαραίτητο για κάθε βήμα προόδου. Η Κάλυμνος είναι ένα νησί με ξεχωριστές δυνατότητες. Διαθέτει τον μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο σε εθνικό επίπεδο. Είναι επίσης γνωστό και ως νησί των Σφουγγαράδων, γνωστό στα πέρατα του κόσμου. Η Κάλυμνος, πέρα όμως από δυνατότητες, έχει και μια σειρά από προβλήματα. Προβλήματα που έχουν κληροδοτήσει οι μέχρι χθες πολιτικές και η αδυναμία ενός συλλογικού σχεδιασμού για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της νησιωτικότητας στον τόπο μας. Είπε ο Δήμαρχος ότι θα πρέπει να κρατήσουμε την παράδοση κάθε φορά που έρχεται ένας πρωθυπουργός στο νησί σας να εξαγγέλει κάτι σημαντικό. Εγώ λοιπόν θα έλεγα να μην κρατήσουμε αυτή την παράδοση, αλλά να κρατήσουμε την παράδοση του να εξαγγέλουμε πράγματα που θα υλοποιούνται κιόλας. Διότι καλές οι εξαγγελίες, αλλά ακόμα καλύτερη η υλοποίηση των εξαγγελιών. Θέλω λοιπόν σήμερα, αγαπητοί φίλοι και συμπολίτες, που αφού μου κάνετε αυτή την μεγάλη τιμή, να σας πω ότι το πιο κρίσιμο θέμα για το οποίο επεξεργαζόμαστε λύση, και θα σας πω συγκεκριμένα ποια θα είναι αυτή, το πιο κρίσιμο θέμα για τα νησιά μας είναι μια συνολική και συνεκτική πολιτική αντιμετώπισης της νησιωτικότητας μέσα από την θέσπιση του μεταφορικού ισοδυνάμου. Και θέλω πράγματι να πω ότι εδώ πρόκειται για ένα έλλειμμα διαχρονικό. Η νησιωτικότητα ως όρος, πέρα από το ότι αναγνωρίζεται βεβαίως θεσμικά και από το Σύνταγμα το ίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυστυχώς από το 80 και μετά, 81 που μπήκαμε στην ΕΟΚ τότε και μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπήρξε μια ουσιαστική διεκδίκηση, ούτως ώστε να υπάρχει μια διακριτή πολιτική για τους νησιώτες μας και για την πραγματική, την πρακτική αδυναμία που έχει να κάνει με το κόστος μετακίνησης προσώπων και προϊόντων. Διότι πράγματι, αν κάποιος απέχει την ίδια απόσταση από το κέντρο, αλλά βρίσκεται στην ενδοχώρα, μπορεί πολύ πιο γρήγορα και πολύ φθηνότερα να μετακινηθεί σε αυτή, και ο ίδιος ως πρόσωπο, αλλά και τα προϊόντα, σε αναντιστοιχεία με τους κατοίκους, τους πολίτες των νησιών μας.
Φιλοδοξούμε λοιπόν να κάνουμε πράξη ένα αίτημα διεκδίκησης δεκαετιών για τους νησιώτες μας. Όχι επειδή βρεθήκαμε στην ανάγκη να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα που από την αρχή γνωρίζαμε τις δυσκολίες τους, μέσα στις οποίες δυσκολίες εντάσσεται και η εξίσωση σε όλη τη χώρα του ΦΠΑ. Αλλά και γιατί κατά την εκτίμησή μου, αν σήμερα μας βάζανε να διαλέξουμε από την αρχή, τι θα προτιμάγατε, διαφορετικό ΦΠΑ ή εξίσωση ή μεταφορικό ισοδύναμο? Η δική μου άποψη είναι μεταφορικό ισοδύναμο. Και σας το λέω αυτό διότι εδώ πρέπει να χτυπήσουμε ένα πρόβλημα στη ρίζα του. Και το πρόβλημα που προκύπτει από την απόσταση είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και θα πρέπει να το λύσουμε ριζικά, αλλάζοντας το καθεστώς της σύνδεσης των νησιών μας με το κέντρο και τα άλλα νησιά. Η σχετική μελέτη ολοκληρώνεται. Μέχρι τα μέσα του επόμενου μήνα, τα μέσα του Φλεβάρι, θα είναι έτοιμη σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Θα περιλαμβάνει επιδοτήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων των μόνιμων κατοίκων και επιδότηση του επιπλέον κόστους ακτοπλοϊκής μεταφοράς των προϊόντων από και προς τα νησιά, αλλά και των καυσίμων, για τα οποία έχει γίνει ήδη επαφή με τα ΕΛΠΕ, τα ελληνικά πετρέλαια, και ετοιμάζεται ξεχωριστή πρόταση. Ήδη έχουμε κινηθεί για να δεσμεύσουμε σε πρώτη φάση μέσα στο 2018, μέσα από το ΠΟΥΔΟΕ, το πρόγραμμα επενδύσεων, ένα ποσό της τάξης του 50 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς η εφαρμογή του μέτρου θα γίνει περίπου στα μέσα του χρόνου και άρα το 19 θα είναι διπλάσιο και πολλαπλάσιο, καθώς στόχος μας είναι το μέτρο αυτό να μην αφορά μόνο τη Δωδεκάνησο ή τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά το 19 και μετά να αφορά κάθε πολίτη μας που ζει σε νησιά. Κάθε νησιώτη, κάθε νησιώτησα. Τα αρμόδια Υπουργεία, λοιπόν, θα προχωρήσουν άμεσα στην εκπόνηση της αντίστοιχης νομοθετικής παρέμβασης. Ταυτόχρονα, όμως, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, είναι μια πρωτοβουλία που ήδη έχει διατυπωθεί και έχουμε κερδίσει τη συνένεση και των εταίρων μας. Δεν αναφέρομαι μόνο στους θεσμούς, αναφέρομαι στους εταίρους, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ένα κρίσιμο θέμα είναι η αποδοχή του και από τη λεγόμενη Επιτροπή Ανταγωνισμού, πράγμα για το οποίο έχει γίνει πολύ σοβαρή διεργασία, πολιτική και τεχνοκρατική, επιτρέψτε μου, διεργασία. Και είμαι βέβαιος, λοιπόν, ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο επιτέλους, ώστε να θεσπίσουμε ένα κρίσιμο μέτρο για τα νησιά μας, το μεταφορικό ισοδύναμο. Άκουσα πριν από λίγο, αλλά και στην κατηδίαν συνάντησή μας με τον Δήμαρχο, μια σειρά από προβλήματα και αιτήματα. Και θέλω να πω ότι όλα όσα άκουσα είναι και κρίσιμα και κέρια. Θέλω να ξεχωρίσω το θέμα της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. Έχει υπάρξει ουσιαστική συζήτηση ανάμεσα στο αρμόδιο Υπουργείο και στον Δήμο της Καλύμνου για την ίδρυση της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού στο νησί. Ήδη εξετάζονται συγκεκριμένες προτάσεις για το κτίριο που θα την στεγάσει. Ο Δήμαρχος με διαβεβαίωσε ότι υπάρχει και ένα κτίριο το οποίο κατά την εκτίμησή του πληρεί τις προϋποθέσεις με τις κατάλληλες διεργασίες που πολύ εύκολα μπορούν να γίνουν εκεί, σε ένα παλιό ιστορικό δημοτικό σχολείο, στο Παρθεναγωγείο, το πρώην Παρθεναγωγείο. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, ώστε από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά να λειτουργήσει η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού στο νησί της Καλύμνου. Υπάρχει το ζήτημα της σχολής διτών,
που ξεκίνησε και πάλι τη λειτουργία της. Μέρημνά μας είναι να επεκταθεί το αντικείμενό της, ώστε να εκπαιδεύονται σε αυτήν δίτες με ειδικότητες απαραίτητες στην αυπηγική βιομηχανία, που σήμερα υποχρεώνονται να φοιτούν στο εξωτερικό με πολύ υψηλό κόστος. Και θέλω να πω ότι έχει μια ιδιαίτερη σημασία αυτή η σχολή διτών, καθώς το νησί μπορεί να συνδυάσει τη μεγάλη παράδοση που έχει ως νησί των διτών και των σφουγγαράδων με το εξαιρετικό του φυσικό περιβάλλον, ώστε να αξιοποιήσει και τον λεγόμενο καταδυτικό τουρισμό και βεβαίως και τις άλλες μεγάλες δυνατότητες που έχει, όπως ο ανερχητικός τουρισμός, και βεβαίως δεν χρειάζεται να πω ότι είναι από τις πιο όμορφες γωνιές του τόπου μας όλο το χρόνο, ιδίως το καλοκαίρι, αλλά όλο το χρόνο, μιας και όλοι διαπιστώσαμε σήμερα ότι παρά το ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα, είχαμε μια πολύ ζεστή μέρα. Επίσης, πολύ σημαντικά από όλα όσα άκουσα, θεωρώ το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το αεροδρόμιο της Καλύμνου. Ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με κακό σχεδιασμό, θα έλεγα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το αντιμετωπίζουμε αυτό στον τόπο. Δεν είναι ώρα για να χρεώνουμε ευθύνες, βέβαια, άλλωστε οι προθέσεις ήταν καλές να γίνει το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο όμως έγινε σε ένα σημείο που μας δυσκολεύει. Μας δυσκολεύει γιατί πολύ δύσκολα υπάρχει δυνατότητα επέκτασης, μας δυσκολεύει λόγω των ανέμων. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορούν να προσγειωθούν μεγάλα αεροσκάφη. Άρα, να δούμε μια προοπτική σε βάθος χρόνων για το νησί και την αξιοποίηση την τουριστική του. Και βεβαίως δεν μπορούμε να έχουμε πτήσεις όταν έχουμε ανέμους, κάτι το οποίο είναι σύνηθες στην περιοχή. Υποσχέθηκα στον Δήμαρχο, τηλεφώνησα άμεσα στον Υπουργό Υποδομών, θα στείλει κλιμάκιο της ΗΠΑ να εξετάσουμε άμεσα το θέμα, για να δούμε αν μπορεί να υπάρξει δυνατότητα είτε έργων επέκτασης, είτε για τη μεταφορά του σε ένα άλλο σημείο, το οποίο εδώ οι τοπικές αρχές έχουν προσδιορίσει στην περιοχή της Παλαιόνισσου. Και αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, να προχωρήσουμε άμεσα σε μελέτες σχετικές. Θετικά, επίσης, αντιμετωπίζουμε το ζήτημα της κατασκευής μιας νέας αποβάθας για την εξυπηρέτηση των νέων και πιο σύγχρονων πλοίων που με δυσκολία σήμερα προσεγγίζουν το λιμάνι της Καλύμνου. Ένα έργο το οποίο θα φροντίσουμε, θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα προκειμένου να μπορέσει να ενταχθεί στα προγράμματα, είτε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, είτε μέσα σε κάποια χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ. Είναι ένα μικρό αλλά σημαντικό έργο για την Κάλυμνο, καθώς είναι κρίσιμο να μπορούν τα πλοία να πιάνουν με οποιοδήποτε καιρό το λιμάνι της Καλύμνου. Και τέλος, για να μην κουράσω, είχαμε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε και με τους εκπροσώπους των Αλιέων, κατεξοχήν νησί της Αλιείας η Κάλυμνος. Ειδικά μέτρα λαμβάνονται για την ενίσχυση της Αλιείας, από τη μια με πλήρη εξυγχρονισμό του νομικού πλαισίου και από την άλλη με την εφαρμογή του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας, στο οποίο διατίθενται κοινοτικοί πόροι ύψους 390 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, που θα φτάσουν πάνω από 520 εκατομμύρια με την εθνική συνεισφορά. Φίλες και φίλοι, όμως, όπως είπα και πριν, αποδίδω ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο στην εξαγγελία, αλλά και στην υλοποίηση. Διότι, ξέρετε, κι άλλοι εξήγηλαν ότι, και από πολύ νωρίς μάλιστα, ότι θα βγούμε από αυτή την κρίση. Κι άλλοι εξήγηλαν ότι θα εξισορροπήσουμε τα δημόσια οικονομικά. Κι άλλοι εξήγηλαν ότι θα πιάσουμε πρωτογενή πλεονάσματα υψηλά. Κι άλλοι εξήγηλαν ότι θα βγούμε από τα μνημόνια. Δεν τα κατάφεραν όμως. Αυτό που αλλάζει τώρα στις αυγές του νέου έτους και μας κάνει όλους να αισθανόμαστε αισιοδοξία, ελπίδα ξανά. Όχι πως δεν είμαστε ταλαιπωρημένοι, κουρασμένοι, με πληγές, αλλά αισθανόμαστε ελπίδα και αισιοδοξία.
είναι ότι εμείς δεν εξαγγέλουμε, το καταφέρνουμε. Βγαίνουμε από την κρίση, βγαίνουμε από τα μνημόνια, πιάνουμε υψηλά πλεονάσματα και δίνουμε και μέρισμα κοινωνικό για να σταθεί όρθια μια κοινωνία που τα χρόνια της κρίσης ταλαιπωρήθηκε όσο καμιά άλλη σε όλη την Ευρώπη. Και θα ήθελα, μιας και το νησί σας έχει και ως χαρακτηριστικό του γνώριμα τη μεγάλη λαϊκή παράδοση, να θυμηθώ ένα πανέμορφο παραδοσιακό τραγούδι του νησιού σας που έχει τους πολύ όμορφους αυτούς στίχους που λένε «Μέρα μέρωσε τώρα που ξημερώνει». Και δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό στίχος για να περιγράψει την αλήθεια σήμερα στη χώρα μας. Επιτέλους ξημερώνει μια καινούργια μέρα, μια καλύτερη μέρα για τον τόπο. Η οικονομία παίρνει μπροστά, οι αγορές πιστοποιούν την πρόοδό μας, οι ελπίδες απαλλαγής από αυτή την ταπεινωτική επιτροπία γίνονται βεβαιότητα. Η χώρα μας βρίσκει και πάλι τη θέση που της αξίζει στη διεθνή σκηνή ως μια χώρα υπολογίσιμη αλλά και πυλώνας σταθερότητας και ειρήνης σε μια και ασφάλειας σε μια ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή. Η βελτίωση του κύρους και της θέσης της χώρας αναγνωρίζεται διεθνώς, πιστοποιείται, πιστεύω, εξαιτίας και της πολυδιάστατης εξωτερικής μας πολιτικής και βεβαίως αυτό δίνει πολύ σημαντικές δυνατότητες για μια πορεία ομαλή, ουσιαστική στο ευρύτερο μέλλον, στο απότερο μέλλον. Αλλά το κρίσιμο, φίλες και φίλοι, το κρίσιμο είναι οι αριθμοί που καταγράφονται στην οικονομία να περάσουν στους ανθρώπους, να μην μείνουν στις στατιστικές. Το κρίσιμο είναι να μειωθεί κι άλλο, όχι μόνο 6,5-7 μονάδες η ανεργία, παραμένει υψηλή. Το κρίσιμο είναι να ανασυγκροτηθεί το κοινωνικό κράτος που δέχτηκε πολύ ισχυρά πλήγματα στα χρόνια της κρίσης. Το κρίσιμο είναι να αξιοποιήσουμε κάθε χαραμάδα ώστε να δώσουμε δυνατότητες στο σύστημα της υγείας να ανασυγκροτηθεί, στην παιδεία μας. Εσείς εδώ στην Κάλυμνο, με τις όποιες αδυναμίες έχει η ακριτική τοποθεσία, έχετε την ευλογία, έναν ευλογημένο τόπο. Ο τουρισμός γνώρισε μεγάλη άνθηση, γνωρίζει σε όλη την Ελλάδα. Η χώρα λοιπόν έχει δυνατότητες που μπορεί να τις αξιοποιήσει, έχει και δυσκολίες. Ο τουρισμός από τη μια πλευρά, το προσφυγικό από την άλλη. Και το με πόση δυσκολία οφείλουμε να διαχειριστούμε. Ίσως ένα από τα πιο ευαίσθητα θέματα που αφορούν όλη την Ευρώπη σήμερα, διατηρώντας τις αρχές και τις αξίες μας, τον ανθρωπισμό μας, αλλά ταυτόχρονα και προστατεύοντας το δικαίωμα των πολιτών μας στα νησιά μας να ζουν μια ζωή με ασφάλεια και βεβαίως μια ζωή με ευημερία. Θέλω λοιπόν με δύο λόγια να σας πω ότι παρόλες τις δυσκολίες που είναι γνωστές σε όλους σας, έχω πια τη βεβαιότητα ότι μπαίνουμε σε μια εποχή κανονικότητας με νέες προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά μας, αλλά πιστεύω με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα για να τις ξεπεράσουμε, διότι τώρα πια βλέπουμε προς τα που πάμε, τώρα πια ξέρουμε πώς θα πάμε, έχουμε ανοίξει με πολλές θυσίες και με πολύ κόπο αυτό τον δρόμο για να πάμε και να φτάσουμε στο στόχο μας και άρα είμαστε επιτέλους σίγουροι ότι πολύ σύντομα θα φτάσουμε στο στόχο μας. Μερώνει η μέρα λοιπόν, φίλες και φίλοι, κοντοζυγώνει η στιγμή και αυτή την υπόσχεση θα δώσω μόνο. Τη μέρα που θα γίνει πράξη αυτό το όνειρο, μετά από 8 ολόκληρα χρόνια να βγει η χώρα από τα προγράμματα της Επιτροπίας, επειδή αδικήθηκε η Δωδεκάνησος, διότι από τη Δωδεκάνησο μπήκαμε συμβολικά, θα έρθω στα μέρη σας πάλι για να το γιορτάσουμε μαζί.
Επιτρέψτε μου, φίλες και φίλοι, συμπολίτες πλέον, κλείνοντας, να εκφράσω τη βαθιά μου εκτίμηση και τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη προς τους άνδρες και τις γυναίκες των ενόπλων μας δυνάμεων. Τους άνδρες και τις γυναίκες των ενόπλων μας δυνάμεων που υπηρετούν εδώ στην Κάλυμνο και στα γύρω νησιά μας, που κρατάνε ψηλά τη σημαία μας. Και να διαβεβαιώσω τους πάντες ότι η Ελλάδα προασπίζει και θα προασπίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, τα σύνορά της, που είναι ταυτόχρονα και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ακλόνητη αποφασιστικότητα. Απέναντι σε οποιαδήποτε απαράδεκτη προσπάθεια να αμφισβητηθεί το διεθνές δίκαιο και οι διεθνείς συμβάσεις. Με την ίδια αποφασιστικότητα, και όσο δύσκολο κι αν είναι, θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την καλή γειτονία, τη συνεργασία, την ειρήνη με όλους τους γειτονές μας. Το 2018, λοιπόν, πρέπει να είναι και θα είναι ένα έτος προόδου για την Ελλάδα, δημιουργικό έτος, και ένα έτος προόδου και στη σχέση μας με τους γειτονές μας, όλους τους γειτονές μας, ώστε αυτές να αρχίσουν να ανταποκρίνονται στη σύγχρονη εποχή και στις σχέσεις φιλίας μεταξύ των λαών μας. Αυτό είναι, λοιπόν, το διπλό μήνυμα που εκπέμπουμε από εδώ, από το ιστορικό νησί της Καλύμνου, έναν τόπο της δημιουργίας και του μόχθου που στάθηκε σε δύσκολες εποχές, ένα τόπο που δίνει σε όλη την Ελλάδα μήνυμα αισιοδοξίας. Βγαίνουμε από την κρίση, από μια μεγάλη περιπέτεια, ακόμα δυνατότερη. Τα καταφέραμε, σταθήκαμε όρθιοι, θα κάνουμε τη χώρα μας, την πατρίδα μας, την Ελλάδα, ακόμα πιο δυνατή. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλες.